Η παιδιάστικη άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να παραδεχθεί την ήττα του στις εκλογές έχει φέρει τη χώρα σε ένα πρωτοφανές αδιέξοδο. Οι δημοκρατικοί τον κατηγορούν πως θέτει ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο με το να μην παραδίδει τις ενημερώσεις για την πανδημία και το σχέδιο για τον εμβολιασμό στην ομάδα του Τζο Μπάιντεν. Το επιτελείο του Τραμπ άσκησε έφεση στην απόφαση δικαστηρίου της Πενσιλβάνια που επικύρωνε την νίκη του Τζο Μπάιντεν στην πολιτεία, κρίνοντας πως δεν υπήρχαν αποδείξεις για νοθεία των εκλογών. And a new court filing by a group led by Republican U.S. Congressman Mike Kelly of Butler County is asking a Pennsylvania court to declare mail-in ballots unconstitutional. Ο Τζο Μπάιντεν από την άλλη προχωρά κανονικά με τον σχεδιασμό του και ετοιμάζεται αύριο Τρίτη να ανακοινώσει το Υπουργικό του Συμβούλιο. Υπουργός Εξωτερικών θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο Άντονι Μπλίνκεν, ο άνθρωπος που έγραφε τις ομιλίες του Προέδρου Μπιλ Κλίντον και είχε σταθεί δίπλα στον Μπάιντεν ως στενός του σύμβουλος στα χρόνια που ήταν αντιπρόεδρος. Lincoln has served in the past two Democratic administrations as a Deputy National Secretary Security Advisor and as a Deputy Secretary of State. Πάντως, ο απερχόμενος Υπουργός Εξωτερικών Mike Pompeo φαίνεται ότι συνεχίζει να προωθεί κανονικά τα συμφέροντα της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, είχε μυστική συνάντηση στη Σαουδική Αραβία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον Σαουδάραβα διάδοχο Μπιν Σαλμάν. Συνάντηση που διαψεύδει όμως ο Υπουργός Εξωτερικών του Ριάντ. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν περιμένει την παραδοχή ήττας από τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο έχει πολύ καλές σχέσεις. Человеком, которому будет оказано доверие американского народа. Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, είναι σπίτι του λόγω κορονοϊού. Ανεβάζει λοιπόν στο Twitter βίντεο σαν αυτό. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκινά άγριο καυγά με τον Τζο Μπάιντεν μέσα σε ένα μπαρ. Οι γροθιές πέφτουν βροχή.